Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δούμε τι καινούριο φέρνει αυτή η μέρα. Η Τρίτη δηλαδή, 5 Οκτωβρίου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καιρός είναι καλός και ότι η θάλασσα και τα μπουφοράκια σε ήρεμα κανονικά επίπεδα, η θερμοκρασία καλή στα Δωδεκάνησα, γιατί θα δείτε πάλι τις επόμενες ημέρες η μισή Ελλάδα να είναι διαφορετική από την υπόλοιπη. Ελάτε λοιπόν να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους εσάς. Είναι Τρίτη, σε λίγο ο Αντώνης Μιαούδης θα είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας από την πόλη του Ντάρουιν, αλλά και γενικότερα από την Αυστραλία. Εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αμέσως μετά με ένα μικρό ταξίδι λίγο βορειότερα μέχρι τους πανέμορφους Λειψούς, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον δήμαρχο του τόπου, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Και βέβαια θα συνεχίσουμε, διότι η μέρα είχε και το 24ωρο, το τελευταίο είχε τα απρόοπτά του. Όπως όλοι έχετε συνειδητοποιήσει, είτε γιατί θέλετε να ανεβάσετε κάτι στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε Messenger, είτε WhatsApp, θα είδατε ότι κάτι συνέβαινε. Και αυτό που συνέβαινε βέβαια ήταν ότι έπεσαν Facebook και όλες οι πλατφόρμες, οι υπόλοιπες που μόλις σας είπα, και καταλαβαίνετε μετά από αυτές τις 6-6,5 ώρες τι πανικός είχε γίνει και τι σάλος και τι σχόλια. Ένα θέμα το οποίο εμείς ζητήσαμε από τους εμπειρότατους δικούς μας ανθρώπους της πληροφορικής, τον Δημήτρη Ροδίτη και τον Μιχάλη Τσουγκράμνη από τον Δήμο Καλλιμνίων, να μας μεταφέρουν τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους και τους σχολιασμούς τους. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που το έκαναν. Γιατί αυτήν την ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση διαδικτυακή, όπως καταλαβαίνετε, του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όμως εκείνοι κάποιες μας χάρισαν αυτή τη συνέντευξη, μας μίλησαν έτσι λίγο πριν συμβεί αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Είναι μαζί μας ο Αντώνης Μιαούδης και τον καλησπερίζουμε. Αντώνη, καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλό μήνα. Να έχουμε καλά μπέτ, καλά γενέθλια να έχεις κι εσύ. Είχαμε και τα γενέθλια σου πριν λίγο. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες σας ευχές. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια όμορφη νέα χρονιά. Γιατί έτσι το βλέπουμε πια ξεκινώντας όλοι τις δραστηριότητές μας το φθινόπωρο. Αντώνη, εμείς εδώ έλεγα πως όλοι βέβαια συζητούν αυτό που έγινε με το Facebook και τις πλατφόρμες. Και φυσικά τις συνέπειες όλων αυτών. Πρώτη φορά έχω μάθει δηλαδή πόσα εκατομμύρια βγάζει το Facebook με αυτή τη στάση που είχε μερικές ώρες. 16 δισεκατομμύρια έχασαν το Facebook σε αυτές τις 6-7 ώρες που ήταν κλειστό. Φαντάσου τι λεφτά παίρνονται στα Facebook και στα άλλα βέβαια social media. Βέβαια. Και έχουμε μία συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από τους εμπειρότατους Δημήτρη Ροδίτη και Μιχάλη Τσουγκράνη που θα δείξουμε λίγο μετά, Αντώνη, γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς να σου πούμε βέβαια ακόμη ότι επιστρέφει η θεατρική μας ομάδα με βραβεία και επένους από το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Εργαστηρίων στην Ορεστιάδα που βρέθηκε. Να σας πούμε ότι είναι πολύ καλός ο καιρός ακόμη και ότι έχουμε πολλούς αναρριχητές στον τόπο μας και όπως καταλαβαίνετε αυτό φέρνει χαμόγελα στους επαγγελματίες μας. Και ελάτε να ακούσουμε τα δικά σας νέα. Έχουμε και εμείς καλά νέα. Έχουμε βέβαια μία καλή είδηση, η οποία βέβαια αυτό θα φέρει μερικές εργασίες μόνιμες στον Ντάρουιν. Έχουν βρει οι αυταχωρήκοι μας πολύ λίθιο, ένα μετάλλευμα το οποίο είναι κοντά στο Tenney Creek της Αυστραλίας, στον Ντάρουιν, το οποίο αυτό το λίθιο θα είναι μια μεγάλη παραγωγή, η οποία θα είναι καλό για τις μπαταρίες των αυτοκινήτων. Σωστό. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τώρα βγαίνουν, ας πούμε, πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, αυτό το λίθιο βέβαια θα είναι μια μεγάλη παραγωγή, θερμοπαραγωγή, η οποία θα είναι μόνο στο θέλεκρι της Αυστραλίας και θα έχουμε πάρα πολλές εργασίες μόνιμες εδώ στην Βόρεια Επικράτεια. Το δεύτερο νέο είναι ότι τέλει μέσα του Οκτωβρίου η Αυστραλία γενικά θα κλείσει 70% τους δύο εμβολιασμούς σε όλη την Αυστραλία και μέσα του Νοεμβρίου υπολογίζουμε να κλείσουμε τα 80% των τείχων ανοσίας με τα δύο εμβόλια στην Αυστραλία. Οπότε ο Πρωθυπουργός μας, χαρούμενα, τη Δευτέρα που μας χθες, προχθές η αλήθεια, ανακοίνωσε ότι τώρα και θα ανοίξει και τα σύνορα τη
Αυστραλίας με τα διεθνής αεροδρόμια και διεθνής κράτη, με το να είναι βέβαια δύο εμβολιασμένοι, μπορούν να έρχονται και να φεύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι βέβαια Αυστραλοί υπήκοοι. Όσοι δηλαδή έχουν διαβατήριο Αυστραλιανό, μπορούν να πηγαίνουν έρχονται από Ελλάδα, από οπουδήποτε μένουν, διακοπές, να έρχονται ας πούμε, χωρίς να υπάρχει βέβαια καραντίνα σε ξενοδοχείο. Όταν είσαι διπλό εμβολιασμένος, έρχεσαι και καθίδεις μόνο 5 μέρες ή 7 μέρες, συγγνώμη, 7 μέρες στο σπίτι σου. Στο σπίτι σου, βέβαια. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα και εύκολα. Ναι. Πρώτα, βέβαια, ήταν ένας χρόνος και έπρεπε να πάρεις ειδική άδεια για να επιστρέψεις στην Αυστραλία όταν έφευγες. Τώρα, επιτέλους, μετά από τον Νοέμβριο, από την 1η Δεκεμβρίου, από ό,τι μας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα μπορούν όσοι θέλουν να πάνε διακοπές όπου θέλουν για να επιστρέψουν πίσω στην Αυστραλία. Όταν να είναι βέβαια Αυστραλοί υπήκοοι και έχουν τα δύο εμβόλια, μπορούν να έρθουν και να μείνουν μονάχα 7 μέρες στο σπίτι τους. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό και είμαι σίγουρη ότι και τα Χριστούγεννα θα μετακινηθεί ο κόσμος που όλο αυτόν τον καιρό, Αντώνη, βρίσκεται εκεί, αναγωνιά, ανησυχεί και παρακολουθεί. Νομίζω έχουμε και αρκετούς Γάλλινων, συμπατριώτες μας, υπηκότητες Αυστραλίας, ναι, οι οποίοι έχουν κολλήσει. Κοίτα, Αντώνη, σίγουρα η οικογένεια του Νίκου και της Ευδοκίας Τρουμουλιάρη είναι έτοιμη να ταξιδέψουν, όπως και ο Γιώργος, ναι, και η Πόπη Τεζάρη τον επόμενο μήνα. Ανησυχούσαν βέβαια οι άνθρωποι όσοι είχαν κάποια εισιτήρια που τους έλεγαν ότι δεν θα γίνουν οι πτήσεις και ότι πιθανότατα να πήγαινε αυτό για τον Ιανουάριο. Άρα νομίζω, ναι, ότι τώρα τα πράγματα θα είναι πιο στρωτά, έτσι, πιο εύκολα. Από την 1η Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω, ναι, όσοι είναι Αυστραλοί υπήκοοι, residents της Αυστραλίας, ναι, αυτοί θα μπορούν να έρχονται και να φεύγουν με 7 μέρες μονάχα στο σπίτι καραντίνα. Μάλιστα. Και στο Σίδνεϊ νομίζω. Βέβαια, πρέπει να έχουν τα δύο αναγνωρισμένα εμβόλια από την Αυστραλία. Ναι. Και στο Σίδνεϊ νομίζω ακούω ότι οι μέρες σιγά σιγά εκπνέουν του lockdown. Ναι, με το Σίδνεϊ είχαμε δηλαδή θέμα και τώρα αντιστρόφως. Το θέμα του Σίδνεϊ ελαττώνονται πάρα πολύ τα νούμερα. Από 1.400 την ημέρα έχουν φτάσει στα 600 μονάχα την ημέρα. Ναι. Τα θετικά. Και στη Μελβούρνη το αντίθετο. Από 400-500 που είχαν, έχει πάει τώρα 1.700 την ημέρα. Mm. Και ανεβαίνουν ακόμα. Λοιπόν, αυτά τα δύο μέρη, τα δύο μεγάλες πολιτείες της Αυστραλίας, με 6-7 εκατομμύρια το κάθε μέρος, ναι, αυτά ας πούμε είναι αυστηρά lockdown. Και συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι η Μελβούρνη είναι στον κόσμο το μόνο city που έχει κλείσει τόσο πολύ καιρό. 6 μήνες. Mm-hmm. 6 μήνες και παραμένει κλειστό. Το πιο δηλαδή αυστηρό lockdown του κόσμου πέρασε, είναι, ναι, τώρα η Μελβούρνη. Mm-hmm. Οπότε φανταστείτε τι γίνεται με την οικονομία μας, γιατί ο κόσμος αυτός 6-7 εκατομμύρια κυκλοφοράει. Πηγαίνει Σίδνεϊ, πηγαίνει Μελβούρνη, από εδώ από εκεί. Τώρα έχουν κολλήσει οι άνθρωποι. Ψυχολογικά θέματα υπάρχουν, οικονομικά θέματα υπάρχουν σε αυτά τα πράγματα. Και έχουμε βέβαια μέχρι τον Νοέμβριο, όταν γίνουν ας πούμε, το 80% ο δίκος ανοσίας με τους διπλούς εμβολιασμούς, να ελευθερωθούν. Και εμάς εδώ πέρα το ίδιο πρωτόκολλο είναι, Εύη. Και εμάς λένε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει άλλο lockdown. Απλώς από τον Νοέμβριο και πίσω θα πρέπει βέβαια οι διπλοεμβολιασμένοι να κυκλοφορούν πιο άνετα ό,τι και να συμβεί, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πια ξανά lockdowns. Ναι, και εμείς βέβαια με πολύ χαρά ακούσαμε ότι οι περιοχές που τουλάχιστον είναι εντάξει, άνετα θα μπορούν να έχουν την εθνική παρέλαση. Στις 28 Οκτωβρίου ήταν κάτι που όλοι περιμέναμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα Δωδεκάνησα. Όπως είδαμε πολύ και χθες τις πρώτες δημοσιεύσεις, θα βρίσκεται την παραμονή στη Χάλκη και ανήμερα της παρέλασης στους μικρούς αρκιούς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εδώ πέρα ο καιρός, Εύη, αρχινά είναι και είναι πάρα πολύ ζεστός. Ναι. Αρχίσαν και όλες οι μεγάλες υγρασίες, ανυπόφορες υγρασίες δηλαδή. Είναι επόμενες αυτές οι καιρικές συνθήκες, αλλά μας ήρθαν λίγο απότομα, συγκεκριμένα αυτή την εβδομάδα και περίπου 7 μέρες τώρα, ας πούμε, είναι ανυπόφορη η ζέστη. Mm-hmm. Οπότε περιμέναμε τώρα τις βροχές. Μήπως το βριστεί, ας πούμε, η ατμόσφαιρα λιγάκι. Αλλήμον σε αυτούς που δουλεύουν έξω, οι εργάτες βέβαια και οι δικοί μας οι άνθρωποι,
είναι η χειρότερη εποχή τώρα. Οπότε, ακριβώς, αν κάποιος θέλει να δει τον Darwin, δεν είναι καλύτερη εποχή. Να το σκεφτεί καλά. Να το σκεφτεί καλά. Όμως, είναι καλό το νέο που είχαμε ανακοινώσει, ότι από την 1η Δεκεμβρίου, φυσικά, με δύο εμβόλια έκλεισε και φεύγεις από τον Darwin και από την Αυστραλία με 7 μέρες μονάχα, ας πούμε, καραντίνα στο σπίτι σου. Η αλήθεια είναι, Αντώνη, ότι και εμείς εδώ δεν είχαμε ακόμη το πρωτοβρόχι. Μιλάμε ότι σήμερα έχουμε 5 Οκτωβρίου. Θυμάμαι άλλες χρονιές που ακόμη και μέσα στον Αύγουστο είχε μια μικρή βροχή και το Σεπτέμβριο. Τώρα έχουμε φτάσει σήμερα 5 του μήνα και δεν έχουμε ούτε καν το πρωτοβρόχι. Έχουμε ωραίο καιρό και στην εισαγωγή μου έλεγα ότι κοιτώντας τους μετεωρολόγους που έδειχναν το χάρτη της Ελλάδος, για Πέμπτη και Παρασκευή, ας πούμε, έδειξε η μισή Ελλάδα, η δυτική, να έχει βροχή, ενώ εδώ τα Δωδεκάνησα να είναι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Θα μου πεις, Εύη, έχετε τους αναρχητές. Και οι αναρχητές, Αντώνη, είναι παντού. Ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, κάνουν μπάνιο, βγαίνουν έξω, θα φάνε το φαγητό τους, θα κυκλοφορήσουν. Και σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι είμαστε τυχεροί. Το μόνο που εμείς οι Έλληνες εδώ πέρα, σε όλη την Αυστραλία γενικά, που μας ακούνε και στο Σίδνεϊ και παντού από το Αιγαίο TV, είναι ότι περιμένουμε, ας πούμε, την ανακοίνωση και τους νόμους και το πρωτόκολλο που θα ανακοινώσουν για τους ναούς, για τις εκκλησίες μας. Ναι. Γιατί λένε, ας πούμε, ότι η ελευθερία των εμβολιασμένων είναι, ας πούμε, σχεδόν μηδενική. Μπορούν να πάνε που θέλουν, ό,τι θέλουν να κάνουν, σε δεξιώσεις, σε μουσικές, σε συναυλίες, όπου θέλουν, ας πούμε. Απλώς εδώ τώρα, τι πρωτόκολλο θα βγάλουν και θα ανακοινώσουν για τους ναούς που συνδυμερβούν και Σίδνεϊ και είναι κλειστά εδώ και πολλές εβδομάδες τώρα. Και αν το πρωτόκολλο, ας πούμε, είναι κάπως πιο ευαίσθητο, ίσως θα έχουμε, ας πούμε, καλύτερες εντυπώσεις, ας πούμε, με το πώς θα πάνε εκκλησία οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα 80% που λέμε και 70% είναι από ηλικία 16 έως 90 χρονών. Οπότε πριν τα 16 και αυτοί οι ανεμβολίαστοι είναι κάπου 40% που είναι ακόμα, ας πούμε, χωρίς του πληθυσμού, εννοώ, γενικά του πληθυσμού, όλου του πληθυσμού. Οπότε είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο είναι ανεμβολίαστοι, από μικρές ηλικίες βέβαια και αυτοί που είναι αρνητικοί ή προσκέπτονται ακόμα. Οπότε θέλουμε να δούμε τι ανακοινώσεις θα βγάλει η Αυστραλιανή κυβέρνηση με την Εκκλησία της Αυστραλίας, το πώς θα είναι τα μέτρα στους ναούς μετά από τον Νοέμβριο. Ωραία. Αντώνη, εμείς να σου πούμε τέλος ότι έχουμε εδώ ήδη στην Κάλυμνο το συμπατριώτη μας δήμαρχο του Turbo Springs, Φλόριντα, Αμερικής, Χρυσόστομο Λακούζο, και αναμένουμε σε δύο ημέρες τον βουλευτή μας από τη Φλόριντα, συμπατριώτη Γκάσμπι Λιράκη, που θα είναι εδώ αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα συναντήσουμε τον κύριο Χρυσόστομο Λακούζο και θα έχουμε μία αναλυτική συνέντευξη στο Αιγαίο TV, στην εκπομπή μας. Τους ευχόμαστε να περάσουν καλά, περιμένουμε και τον κύριο βουλευτή και θα έχουμε πολλά να πούμε και να δείξουμε. Να είστε καλά. Πάντως, να πω, μην ξεχάσω και μην κλείσω, ότι θαύμασα τον κούκλο, τον άγγονά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω μια φωτογραφία και με το χαίρεστε. Και εσύ, Αντώνη, τους δικούς σου κούκλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είναι ένας όμορφος μήνας, χαρούμενος και δημιουργικός. Την αγάπη μας σε όλους. Επίσης, γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια. Επίσης, ήταν ο Αντώνης Μιαούδης, αγαπητοί μου φίλοι, 7 ώρες μπροστά. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό συνηθίζουμε να λέμε και καλό σας βράδυ. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις μας και σε λίγο μαζί μας ο Δήμαρχος των Λειψών. Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, έτοιμοι να συνεχίσουμε και από την πόλη του Darwin και όλα τα νέα που ακούσαμε από Αυστραλία. Ελάτε να μείνουμε εμείς εδώ στο Δωδεκανησιακό τώρα χώρο. Πάμε λίγο βορειότερα μέχρι τους πανέμορφους Λειψούς. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι. Καλή χρονιά να έχουμε και πάλι, αφού είναι εποχή επανεκκίνησης. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουκαίνη. Καλό μεσημέρι σε όλους όσους μας βλέπουν και μας ακούν. Είσαστε καλά? Καλά είμαστε, είμαστε μια χαρά. Καλύτερα δεν θα μπορούσε να είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως προλάβαμε να πούμε δύο λόγια, η Λειψή για άλλη μια φορά ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς και στις προτιμήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, των ανθρώπων που ήρθαν και επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά τουλάχιστον στον απολογισμό αυτής της τουριστικής περίοδου, που δειλά-δειλά έτσι κλείνει η ψαλίδα, έχουμε καλά νέα να πούμε, κύριε Δημαρχέ.
Είναι πραγματικά ευτυχές το γεγονός ότι σε αυτή τη συγκυρία, μετά από μια χρονιά η οποία δεν πήγε καλά το 20 λόγω αυτής της έκτακτης κατάστασης που βιώσαμε όλοι της πανδημίας, είναι λοιπόν ευτυχές να είμαστε σε μια στιγμή όπου ο απολογισμός που φτάνει βέβαια προς το τέλος του, διότι σιγά σιγά φθήνει ο τουρισμός από εδώ και πέρα, να είναι τόσο θετικός πέρα από τις προβλέψεις που είχαμε κάνει. Παρόλο που ήταν πολύ αισιόδοξες, νομίζω ότι ξεπεράστηκαν. Και είχαμε και καλό τουρισμό, πολύ ποιοτικό τουρισμό, αλλά και αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες. Περιττό να σας πω ότι ακόμη το λιμάνι έχει κάθε βράδυ 25 με 30 σκάφη, που για αυτή την εποχή είναι έτσι πραγματικά πρωτοφανές. Όπως επίσης και το ότι έχουμε μια ρεγκάτα αύριο, 25 σκάφη, 140 αυστριακοί, που θα μείνουν για ένα βράδυ στο νησί μας, σύν το γεγονός ότι γίνανε αρκετοί γάμοι, πολιτικοί βαφτίσεις με ξένους Έλληνες και κρατήθηκε ακόμη και μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου ο τουρισμός μας σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια, πολλές κινήσεις, χρειάζεται λίγο έτσι να το βλέπουμε ζεστά. Mm-hmm. Έχουμε οργανώσει πολύ καλά την προβολή του νησιού μας εντός και εκτός Ελλάδας και μάλιστα στην περίοδο που ήταν απαγορευμένες όλες οι διαζώσεις εκθέσεις, εμείς συμμετείχαμε στις virtual, δεν αφήσαμε ευκαιρία να πάει χαμένη. Βεβαίως δεν είχε την απήχηση που θα είχε μια μεγάλη έκθεση όπως αυτές που τις γνωρίζουμε, αλλά σε εκείνη τη φάση το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν αυτό. Συν το βίντεο κλιπ που φτιάξαμε πέρυσι για το νησί μας, συν το γεγονός ότι εδώ και 2-3 χρόνια έχουμε δεύτερο πλοίο από Πειραιά που ευνόησε πάρα πολύ τη μετάβαση στο νησί αλλά και την αναχώρηση των επισκεπτών για την ανταπόκριση με τα διάφορα αεροδρόμια της περιοχής και της Αθήνας. Και νομίζω ότι όλο αυτό έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήταν αποτέλεσμα αυτής της χρονιάς. Ήταν αποτέλεσμα μιας συνολικής προσπάθειας, μιας στρατηγικής μεθοδικής που ακολουθήσαμε έχοντας προσλάβει και ειδικούς πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει καλύτερα τη δουλειά αυτή παρά μόνο αυτοί που, που την ασκούν και που τέλος πάντων έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Και έτσι νομίζω ότι μπορούμε να ταινίζουμε και με αισιοδοξία το μέλλον. Έτσι θα πάει και η επόμενη χρονιά εκτός απροόπτου και νομίζω ότι θα είναι και πολύ καλύτερη και προετοιμαζόμαστε γι' αυτό με πάρα πολλά έργα. Είναι αυτό το καλό σενάριο το οποίο λέγαμε, κύριε Δήμαρχε, εκεί στις αρχές του καλοκαιριού, το οποίο ευτυχώς ζήσαμε. Και είδαμε βέβαια να λειτουργεί πάρα πολύ δυνατά το θέμα των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά εμείς να ξέρετε, επειδή ο κόσμος ξέρει ότι τελευταία στιγμή δεν βρίσκεις δωμάτιο στους λειψούς, τα μηνύματα είχαν έρθει πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι αμέσως πολύ καλό. Με το που ανακοινώθηκε το άνοιγμα, ας πούμε, της χώρας μας προς τον τουρισμό, αμέσως φάνηκαν και οι πρώτοι τουρίστες στο νησί και αρχίσαν οι κρατήσεις καταρρυπάς που λέμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και βέβαια είναι και της τελευταίας στιγμής, mm-hmm. αλλά να ξέρετε ότι ήμασταν στεναχωρημένοι γιατί πραγματικά πολλοίς κόσμος δεν βρήκε τελικά δωμάτιο να μείνει. Αλήθεια είναι αυτό. Και θεωρητικά τους χάσαμε. Βεβαίως μπορεί να τους κερδίσουμε μια επόμενη χρονιά. Αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα. Χαριτολογώντας να πω ότι αν είχαμε άλλα τόσα δωμάτια στο νησί θα τα είχαμε γεμίσει. Δηλαδή τον Αύγουστο θα μπορούσαν να είναι άλλοι χίλιοι επισκέπτες. Πολύ, και παραπάνω ενδεχομένως. Πολύ όμορφα ακούγονται όλα αυτά και πιστεύω ότι ακόμη καλύτερα θα πάνε. Να, μόλις τώρα ακούγαμε και τον συνεργάτη μου τον Αντώνη Μιαούδη από τον Darwin να μας λέει ότι Οκτώβρης και Νοέμβρης θα είναι οι καταλυτικοί μήνες, ανεβάζοντας το ποσοστό των εμβολιασμένων ή των ανθρώπων που έχουν νοσήσει. Οπότε από την 1η Δεκεμβρίου να ανοίξουν και οι διεθνείς πτήσεις για την Αυστραλία. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε και το κομμάτι των Αυστραλών του χρόνου. Ναι, είναι και αυτό πολύ σημαντικό και εμείς είχαμε μια τέτοια απώλεια. Είχαμε την Τουρκία που δεν άνοιξε φέτος, βέβαια έχει και τα οικονομικά προβλήματα. Είχαμε τους ομογενείς που δεν μπόρεσαν να έρθουν. Κοιτάξτε, να σας πω, η άποψή μου είναι ότι ο τουρισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι σαν είδος πρώτης ανάγκης. Ναι. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να διακόπτει διακοπές αυτό που κάνει και να αλλάζει τελείως παραστάσεις και τελείως τρόπο ζωής για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Mm-hmm. Αυτό μας δίνει μία σιγουριά και μία ασφάλεια μέσα σε αυτό το
αχανές πράγμα που λέγεται τουρισμός, ναι, ότι πάντα θα υπάρχει. Το θέμα είναι να γίνονται οι σωστές κινήσεις, αλλά και οι σωστές προετοιμασίες, mm-hmm, έτσι ώστε να μην γυρίζει μπούμεραγκ. Ναι. Και μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, κυρίως στο κομμάτι της ηλεκτροδότησης, για το οποίο είχαμε πολλά προβλήματα φέτος το καλοκαίρι, και δεν είναι ανάγκη να λέμε μόνο τα ωραία, ναι, πρέπει να λέμε και αλήθειες, γιατί θα χάσουμε πολύ μεγαλύτερα πράγματα από τις εντυπώσεις στο μέλλον. Πολύ σωστό. Και δεν μας ενδιαφέρουν οι εντυπώσεις, μας ενδιαφέρει η ουσία και η πραγματικότητα. Λοιπόν, όταν κάνουμε μια προσπάθεια, ειδικά μικρή δήμη, να φέρουμε κόσμο στα νησιά μας και να διαφημίσουμε και τη χώρα μας, όχι μόνο εμάς, έτσι. Και απ' την άλλη, μένει χωρίς νερό και κατά συνέπεια, μάλλον χωρίς ρεύμα χωρίς και κατά ρεύμα συνέπεια και χωρίς νερό, ναι, για αρκετές μέρες ο κόσμος, ναι, αυτό θα αποτελέσει δυσφήμιση. Έτσι. Καλά, και μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει, mm-hmm, ότι ήταν συγκυριακό το πρόβλημα, αλλά περιμένει αυτές τις μέρες να ξεκουραστεί. Ακριβώς. Ξοδεύει χρήματα, έχει απαιτήσεις. Φυσικά. Και δεν θα σου το εκφράσει καν ως παράπονο, δεν θα ξανάρθει. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, ναι, πρέπει να το δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι. Εμείς περιμένουμε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, έχει αναθέσει σε μια επιτροπή να εξετάσει, παρόλο που τα έχουμε πει και τα ξέρει, ναι, να εξετάσει έτσι, με επιστημονικά κριτήρια τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έχω διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο της ΔΕΔΙΕ, δια του βοηθού του εδώ στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ότι θα αλλάξει το υποβρύχιο καλώδιο από την περιοχή της Καλύμνου μέχρι τη Λέρο, που είναι και το πιο προβληματικό, mm-hmm, γι' αυτό έχουμε και συχνές διακοπές, mm-hmm, σύν το ότι θα αλλάξει όδευση και το δίκτυο το Χερσαίο στην Καλύμνο. Και από εκεί και πέρα προετοιμαστήκαμε, πήραμε και μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, 50.000 ευρώ, για αγορά γεννήτριας που θα απασχολήσει αποκλειστικά στην αφαλάτωση, για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έτσι, και για κυκλειδώματα σε διάφορες υποδομές του νησιού. Λοιπόν, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, αλλά δεν είμαστε θεοί, δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε ούτε τη ΔΕΗ, ούτε το ΔΔΕ. Ακριβώς. Ούτε κύριε και Δήμαρχε, να τρέξουμε. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί εκείνη την περίοδο ήμασταν όλοι πολύ θυμωμένοι. Πολύ θυμωμένοι, γιατί σίγουρα μια εταιρεία έχει τις απαιτήσεις της, να πληρώσω τον λογαριασμό μου των 500, των 600 ευρώ, αλλά από την άλλη έχω και εγώ τις απαιτήσεις μου σαν καταναλωτής. Και έτσι είναι. Τώρα που έχει μεσολαβήσει όλο αυτό το διάστημα και είμαστε αρκετά πιο ήρεμοι και χαλαρώσαμε με το καλοκαιράκι κτλ., σίγουρα οι 15 μέρες συνεχόμενες καύσωνα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι και αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή μας. Αλλά το ένα δεν συγχωρεί το άλλο. Ακριβώς. Να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί εδώ παλεύουμε να έχουμε το τουριστικό κομμάτι υψηλά και δυνατό. Η Κάλυμνος και μέχρι αυτή την ώρα με τους αναρριγητές της, που πάει πάρα πολύ καλά. Και δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Να έρχεται ο ξένος και να του λέει κανείς: ήρθατε, καλώς ήρθατε, αλλά ξέρετε, δεν έχει ρεύμα και νερό στο δωμάτιο. Δεν υπάρχουν αυτά. Ακριβώς. Είπαμε να μην βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Είμαστε μια χώρα που μας έχει χαρίσει η φύση, ρε παιδί μου, αυτή τη φυσική ομορφιά, και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ. Τουλάχιστον να μην κάνουμε λάθη. Δεν πρέπει να το πω έτσι. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθη και να αυτομαστιγωνόμαστε. Να σας πω και κάτι άλλο που μου έλεγαν, ας πούμε, οι τουριστικοί πράκτορες και άνθρωποι που ήρθαν από Θεσσαλονίκη με τα τουριστικά πακέτα τα εβδομαδιαία, και μας έλεγαν ότι, ας πούμε, ακόμη και η μικρή ταλαιπωρία στις μετακινήσεις, στο αεροπλάνο ίσως που δεν προσγειώθηκε, ή στο δεύτερο αεροπλάνο που έπρεπε να μπουν, ή στις ώρες που τέλος πάντων έφυγαν μέχρι να φτάσουν στον προορισμό, όλα αυτά ξεχάστηκαν μπροστά στην ομορφιά του νησιού. Έτσι. Αλλά είπαμε, σίγουρα δεν θα είναι όλα τέλεια-τέλεια. Όχι όμως τέτοιες καταστάσεις που πραγματικά μπορεί να κάνουν τον άλλο να μην ξανάρθει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είναι αρχή και σχολικής χρονιάς παράλληλα. Είμαστε καθόλου εντάξει με τα σχολικά κτίρια των μικρών και των μεγάλων παιδιών μας? Δεν είμαστε καθόλου εντάξει. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Όμως από κάποιες συγκυρίες δεν έχουμε αγγλικών στο δημοτικό και γυμναστή στο δημοτικό και στο γυμνάσιο Λύκειο. Διότι τοποθετήθηκε κάποιος γυμναστής ο οποίος παίρνει άδειες, ναι, δόθηκε βέβαια το κενό, αλλά ο νόμος λέει ότι θα πρέπει, για να αντικατασταθεί με αναπληρωτή, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4-5 μήνες άδεια. Ναι. Αυτός παίρνει ένα μήνα. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα λυθεί. Είμαι σε επικοινωνία και με τον Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας και με τους διευθυντές εκπαίδευσης και τον περιφερειακό διευθυντή, την περιφερειακή διευθύντρια, την κυρία Παραμυθιώτη. Γενικά, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι η πολιτεία δεν σκέφτηκε ή δεν έδρασε, ούτε οι υπηρεσίες. Όμως υπάρχουν κάποια κολλήματα απρόβλεπτα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Και θα δούμε τώρα πώς θα το λύσουμε. Σήμερα είναι, αν ξέρετε, η Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Νομίζω ότι φέτος οι εκπαιδευτικοί είχαν την τιμή δική τους, γιατί μετά από 10-12 χρόνια διορίστηκαν αρκετές χιλιάδες και λύνεται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Βέβαια, αυτοί οι διορισμοί φέρανε και πολλές άδειες. Δεν ήταν τυχαίο που βγήκατε, κύριε Δήμαρχε, σήμερα σε εμάς, έτσι, με την διπλή ιδιότητα. Έχω και την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός κάνει ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά είναι λειτουργήμα με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Mm-hmm. Είναι η προέκταση της οικογένειας σε έναν άλλο χώρο, στο χώρο του σχολείου, ο οποίος διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο με κυρίαρχο αυτόν της κοινωνικοποίησης των παιδιών. Να μάθουν να συνυπάρχουν και με άλλα παιδιά, mm-hmm. που είναι το προστάδιο για να βγουν μετά από κάποια χρόνια στην κοινωνία και να προετοιμαστούν για το δύσκολο αγώνα της ζωής, ο οποίος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, έχει τον ανταγωνισμό, έχει τις κακίες, έχει τις τρικλοποδιές, και πολλές φορές οι γονείς κακώς παρεμβαίνουν και προσπαθούν να παίξουν το ρόλο του προστάτη των παιδιών. Θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά τους να κολυμπάνε μόνα τους. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι συντονίζουν ακριβώς αυτή την προσπάθεια, και για μένα, όχι επειδή είμαι και εγώ εκπαιδευτικός, θεωρώ ότι πρέπει να τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Βεβαίως σε όλους τους κλάδους δεν είναι όλοι ικανοί, έτσι και εδώ, αλλά ας τους δείξουμε εμπιστοσύνη παραπάνω, ας εμπιστευτούμε τα παιδιά μας και ας αφήσουμε να λειτουργήσει με τον τρόπο που ξέρει το σχολείο και η κοινωνία. Παίζει διπλό ρόλο, mm-hmm. και γνωστικό, αλλά και κοινωνικό ρόλο το σχολείο, και κυρίως ο δεύτερος είναι ο πιο σημαντικός. Και για να κλείσουμε και όμορφα και θετικά, για να ακούσω, οι Λειψιώτες, οι φίλοι μας, οι συμπατριώτες εκεί έμειναν ευχαριστημένοι, ευχαριστήθηκαν τη βραδιά, τη μουσική με τη χοροδία των νέων από τον Δήμο Καλλιμνίων. Μπορώ να πω ότι ούτε και εγώ το περίμενα ότι θα είχε τέτοια απήχηση, και να πω, μου δίνει την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο της Καλλίμνου, τον Δημήτρη τον Διακομιχάλη, και βεβαίως σε όλο το νησί της Καλλίμνου. Ο Δήμαρχος είναι ο εκφραστής, έτσι, είναι αυτός που εκπροσωπεί το νησί, και κυρίως στον Παντελή τον Χριστοδούλου, τον μαέστρο, και σε όλα τα παιδιά ένα-ένα προσωπικά που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και βγήκε πραγματικά μια παράσταση την οποία θα έπρεπε, με το αποτέλεσμα και την ποιότητα που είχε, θα κόστιζε πάρα πολλά χρήματα αν προσπαθούσε ένας Δήμος να φέρει ένα σχήμα έτσι ιδιωτικό αντιστοίχου μεγέθους και ποιότητας. Και εμείς το κάναμε με την προσφορά του Δήμου Καλλιμνίων και κυρίως την εθελοντική προσφορά των συμμετεχόντων. Όλη την επόμενη μέρα μας έδιναν συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι, ξέρετε, τέτοιες κινήσεις φέρνουν και πολύ κοντά τον κόσμο. Δηλαδή, mm-hmm. γίνεται το έναυσμα για μια συζήτηση, για μια επαφή. Και να δούμε όλοι ότι τελικά δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Αντιθέτως. Είμαστε στην ίδια πλευρά και πασχίζουμε για τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών μας. Αυτό κάνει ο κάθε δήμαρχος, έτσι. Αυτό θέλει και ο κόσμος. Θέλει αγάπη, θέλει αισιοδοξία, έτσι. Τα πάντα είναι μαύρα στις μέρες μας. Δηλαδή βλέπω συνέχεια 9 στις 10 τοποθετήσεις στην τηλεόραση, 9 στις 10 εκπομπές. Σωστό. Μιλάμε συνέχεια για θανάτους, μιλάμε συνέχεια για δύσκολες οικονομικές συνθήκες, μιζέρια, αντιεμβολιαστές, αρνητές. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να παίζω αυτό το ρόλο. Εγώ θέλω να βγάζω αισιοδοξία. Όχι πιο θετικό και αισιοδοξία, ακριβώς. Και σαν νησί, σαν mm-hmm. τους Λειψούς. Πολύ σήμερα σωστά το πρωί μιλήσαμε στην ΕΤΡΙΑ και μάλιστα μου έδωσε πάσα ο ρεπόρτερ και μου ζήτησε να πω και ένα τραγούδι και το είπα. Δεν έχω μπράβο, κύριε Δημαρχέ. Δεν έχω αναστολές αυτό. Γιατί
Ο κόσμος αυτό θέλει. Έχει ανάγκη από αισιόδοξα μηνύματα. Η μουσική λοιπόν ενώνει τους ανθρώπους και υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι θα το ξανακάνουμε. Πολύ και ωραία. Μάλιστα θα κάνω αίτημα να γραφτώ κι εγώ στη χοροδία της Καλύμνου, γιατί μου ζητήθηκε από τα παιδιά, επειδή είπα κι εγώ τρία τραγούδια, και θα ανοίξουμε αυτό το διεύλο. Τέλεια, θα έρχομαστε και εμείς στην κάθε. Αυτό είναι και είδηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Έγινε. Έτσι πρέπει. Έχουμε τόσα πράγματα να αναδείξουμε και τόσα που μας ενώνουν, που πραγματικά είναι αυτό. Ίσχυς αντιενώσει. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Την αγάπη μας. Γεια σας, κύριε Δημαρχέ. Γεια. Ήταν ο Δήμαρχος των Λειψών, ο κύριος Φώτης Μάγκος. Χαιρόμαστε που έμειναν ενθουσιασμένοι και με την παρουσία εκεί των παιδιών μας από τη χοροδία νέων του Δήμου Καλυμνίων και τη βραδιά που τους χάρισαν. Μην ξεχνάμε, ήταν βραδιές αφιερωμένες στο μεγάλο μας Μίκη Θοδωράκη. Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε γρήγορα στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα δούμε τι έγινε με αυτήν την φοβερή, εξάωρη και κάτι πτώση Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger κτλ. Ερχόμαστε. Ελάτε να συνεχίσουμε και πάμε στο θέμα που όλοι και εσείς έχετε ασχοληθεί, δηλαδή στο γιατί έπεσαν Facebook, Instagram, Messenger και WhatsApp. Βεβαίως υπάρχει ανακοίνωση των μηχανικών για το 7ωρο blackout, αλλά εμείς αγαπητοί μου φίλοι πήγαμε εδώ στους δικούς μας έμπειρους ανθρώπους της πληροφορικής, στον Δήμο Καλυμνίων, στον Δημήτρη Ροδίτη και στον Μιχάλη Τσουγκράνη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς μας είπαν. Καλή σας ημέρα. Σήμερα σας επισκεφθήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι αυτό που συνέβη με 6 ώρες, 6,5 χωρίς Facebook και όλες τις πλατφόρμες, WhatsApp, Messenger, Instagram, ήταν πρωτόγνωρο, συζητείται παντού, έχει γραφτεί παντού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Δημήτρης Δροδίτης, Μιχάλης Τσουγκράνης, σήμερα θα μας δώσουν τα φώτα τους και τα σχόλιά τους γύρω από αυτό. Δημήτρη. Καταρχήν θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο δικτυωμένος μας κόσμος δεν είναι ποτέ 100% έτσι. Mm-hmm. Τα δίκτυα έχουν, δεν λειτουργούν ποτέ 100%. Πάντα έχουν περιπτώσεις συσκότησης ή διακοπών, γιατί απλά είναι μια τεχνητή υποδομή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, σαν τεχνολογικός πολιτισμός, δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια τεχνητή υποδομή που είναι 100% λειτουργική και κυρίως 100% διαθέσιμη. Μάλιστα. Το Facebook είναι ένα γιγαντιαίο δίκτυο από data centers σε όλο τον πλανήτη που περιέχουν τα δεδομένα όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και χιλιάδων εταιριών, χιλιάδων οργανισμών. Μερικοί από αυτούς είναι και από τους πιο σημαντικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς του πλανήτη που το χρησιμοποιούν για την ανταλλαγή μηνυμάτων, δεδομένων, ειδήσεων και της καθημερινότητάς τους. Άρα καταλαβαίνουμε τον πανικό που δημιουργήθηκε. Όχι μόνο αυτό. Το Facebook είναι μια γιγαντιαία εταιρεία που δεν, κάτω από την ομπρέλα της οποίας δεν υπάρχει μόνο το Facebook. Ακριβώς. Υπάρχει το περίφημο WhatsApp, το οποίο για παράδειγμα είναι πηγή πληροφοριών από πολλά σκοτεινά πολιτικά μέρη του πλανήτη. Και αυτό το πράγμα είχε διακοπή. Είναι και επίκαιρο βέβαια, με κάτι αποκαλύψεις των ημερών. Ακριβώς. Λοιπόν. Μιχάλη Τσουγκράνη, έλα να σε ακούσουμε, διότι πραγματικά είναι από τα πρώτα θέματα σήμερα που συζητείτε, όλο αυτό που συνέβη. Είναι ένα θέμα το οποίο άρχισε να συζητείτε χθες και η αλήθεια είναι ότι άρχισε να δέχομαι τηλέφωνα χθες το βράδυ. Μάλιστα. Με ρωτούσαν αν υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ στην Κάλυμνο, διάφορα ας πούμε. Πίστεψαν ότι ίσως είναι τοπικό. Ναι, δεν ήξερα αν είναι τοπικό το πρόβλημα. Και όντως μπήκα και εγώ στην εφαρμογή και είδα ότι δεν λειτουργούσε το Facebook ούτε το Messenger. Και να πω βέβαια ο Δημήτρης με έχει καλύψει σε πολύ μεγάλο κομμάτι στο τεχνικό όσον αφορά σε τεχνικά ζητήματα. Να πω ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη διερεύνηση των αιτιών του προβλήματος που προέκυψε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι φταίει, υπάρχουν διάφορα που συζητούνται. Αυτό που βέβαια μπορούμε να πούμε έχει να κάνει κυρίως με τις επιπτώσεις από το blackout το χθεσινό. Να ξεκινήσω από κάτι που με έκανε εντύπωση. Διάβασα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ότι ο ίδιος ο ιδρυτής του Facebook, ο Ζούκεμπεργκ, έχασε 6 δις από την περιουσία του. 6 με 7 δις. 6 δις από την περιουσία του λόγω του blackout. Ακριβώς. Η μετοχή στη Wall Street έπεσε κατά πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, προφανώς όλοι οι επαγγελματίες οι οποίοι βασίζονται στο Facebook και παρεμπτερή εργαλεία για να διαφημίζονται έχασαν λεφτά.
Και φανταστείτε και τη βάση δεδομένων, τη βάση μάλλον του πελατών, συγγνώμη, και του κόσμου, των συνδρομητών του Facebook, η οποία είναι κάποια δις, αν δεν κάνω λάθος. Σκεφτείτε κόσμο δηλαδή, ο οποίος έμεινε για ώρες εκτός των social media. Mm-hmm. Το πρόβλημα ήταν τεράστιο, μεγαλύτερο από όσο μπορούμε να το φανταστούμε. Ακριβώς. Γιατί, Δημήτρη, δεν είναι το θέμα του αν θα στείλω εγώ την καλημέρα μου ή την καλησπέρα μου ή θα ανεβάσω ένα κείμενο. Το θέμα είναι οι τηλεπωλήσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν ιντερνετικά και ξέρουμε και μιλάμε για χιλιάδες εκατομμύρια χρήματα τα οποία πάνε και έρχονται. Γιατί καλώς ή κακώς, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανθρωπότητας, πάνω από ένα δισεκατομμύριο 800. 1.800.000.000 άτομα είναι μέσα στο Facebook. Πρόκειται για μια γιγαντία αγορά στην οποία απευθύνεσαι κυριολεκτικά με το πάτημα ενός κουμπιού. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι ο καινούριος τρόπος με τον οποίο γίνεται η διανομή. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Mm-hmm. Ακόμα και το καλημέρα και το καλησπέρα. Για πολλοί κόσμο είναι τρόπο ζωή τώρα. Ναι, δεν το συζητάμε. Έχουν υποκαταστήσει την ανθρώπινη επαφή, την από κοντά ανθρώπινη επαφή. Υπάρχει κόσμο που αν δεν έχει πρόσβαση στο Facebook, αυτό θα έχει επιπτώσει, ας πούμε, χωρίς υπερβολές, στη ψυχολογία του κτλ. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για χρήμα. Το οποίο τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει θέμα αποζημιώσεων. Εξαρτάται από τη σύμβαση που έχουν κάνει συγκεκριμένες εταιρείες με το Facebook. Μάλιστα. Νομίζω ότι όταν πρωτογράφησε, το σύστημα σου παρουσιάζει τη σχετική νομοθεσία την οποία πρέπει να συμφωνεί την οποία πρέπει να αποδεχθείς. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στα εταιρικά. Βέβαια mm-hmm. δεν το ξέρουμε αυτό. Υποθέτω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Ναι, τόσο βελούδινη η πορεία. Όπως προείπαμε, τέτοιου είδους τεχνολογικά blackout συμβαίνουν και μερικές φορές είναι εκτός ελέγχου των ίδιων των εταιρεών. Το ίδιο το Facebook, το ίδιο στον παρόν, έκανε 500.000 δολάρια το λεπτό από διαφημιστικά έσοδα. Ασύλληπτες καταστάσεις. Είναι καιρός να κατανοήσουμε όλοι ότι αυτό που πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας συμβαίνει στο τεχνολογικό περίπτωμα. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι οι τελευταίες αναγνωρίσεις του παλιού κόσμου. Για να δούμε, αν θα θέλατε να πούμε και κάτι για τα του οίκου μας. Έτσι, ένα καλοκαίρι τελειώνει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα από τον Δήμο για να προβάλλουμε, για να εξηγήσουμε, για να ενημερώσουμε κτλ. Για να δούμε, υπάρχει κάτι που περιμένουμε, είναι κάτι καινούριο σε εξέλιξη, είμαστε ικανοποιημένοι με όλο αυτό. Και οι δυο βέβαια να μου μιλήσετε. Ναι, να πω αρχικά εγώ ότι επειδή είμαι και ήδη πολλά χρόνια στο Δήμο, και ο Δημήτρης πολύ περισσότερα από εμένα, ότι εμείς τις δράσεις που σχετίζονται με το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου τις έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό. Βέβαια πηγαίνουμε με συγκεκριμένους ρυθμούς, οι οποίοι δεν είναι πολύ γρήγοροι ούτε πολύ αργοί και λόγω αντικειμενικών περιορισμών, έλλειψη προσωπικού κτλ. Αυτό που προκύπτει τώρα είναι ότι ειδικά με την εποχή του κορονοϊού έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Δημοτικά συμβούλια. Τα δημοτικά συμβούλια, ένα παράδειγμα, ήδη αν πάμε σε κεντρικό επίπεδο, ας πούμε, με την πλατφόρμα go.gr, θα δούμε ότι πολλές υπηρεσίες δίνονται πια ηλεκτρονικά στους πολίτες. Και αυτό το πράγμα, το οποίο ξεκινά, ας πούμε, κεντρικά από το κράτος και από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατεβαίνει και στους Δήμους. Το άλλο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις σχετικά με τεχνολογία. Mm-hmm. Και ήδη με τον Αντώνη Τρίτσι, εμείς υποβάλαμε προτάσεις, μία εκ των οποίων είχε να κάνει με τεχνολογία. Και το ύψος ήταν περίπου 1.000.000 ευρώ. Yeah. Τεχνολογία στο κομμάτι της υγείας, της πολιτικής προστασίας, στη διαχείριση των απορριμμάτων. Δώσαμε κάποιο δελτίο τύπου, αλλά δεν πήγαμε σε πολλές λεπτομέρειες. Είναι σε αναμονή η ένταξη του προγράμματος. Έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης και υπάρχουν και κάποια έργα στο Δήμο, όπως η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, που είναι σημαντικό, ας πούμε, για το Δήμο μας, που ευελπιστούμε ότι μέχρι την επόμενη χρονιά θα είναι σε πορεία υλοποίησης. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Να παρηγορήσουμε όλους τους φίλους για αυτό που συνέβη. Ο κύριος Δημήτρης Ροδίτης βέβαια έχει και υψηλές απαιτήσεις κάθε φορά γύρω από αυτό και θα είναι ο πρώτος που θα έβγαινε για να πει. Είναι και το θέμα, αλλά βλέπετε πόσο επηρέασε όλο τον κόσμο. Ας αφήσουμε το οικονομικό φύγμα και ας πούμε το ανθρώπινο που τόνισε ο Μιχάλης και έχει απόλυτο δίκιο. Βλέπετε πόσο πολύ επηρέασε αυτή η ιστορία. Όχι απλά το συζητάμε και συζητιέται παντού αυτή τη στιγμή, αλλά όλοι ένιωσαν πραγματικά για λίγο μόνοι. Mm-hmm.
Έτσι. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, έτσι, διότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, και της κινητής τηλεφωνίας και τα λοιπά. Όλα είναι ένα πακέτο το οποίο... Εννοείται ότι οι επικοινωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ακριβώς. Είναι ακριβώς. Έτσι. Όπως βλέπετε, έχουμε και μουσείο που έβλεπα ένα ρεπορτάζ των παλιών υπολογιστών των προηγούμενων δεκαετιών. Για τους επίδοξους λουρίτες, αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν επιστρέφουν. Δεν επιστρέφουν σε πρώτερες καταστάσεις. Όλοι έχουμε δει την ευκολία, την ανισότητα και το πόσο έχει κατέβει ο δείκτης ηλικίας των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Ενώ πρώτα ήταν ουσιαστικά ένα εργαλείο για νέους, τώρα πια εγώ στους χώρους τους θεριστικούς που περνάω τώρα, δεν υπάρχει άνθρωπος άνω των 60 χωρίς τη συσκευή του. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι χαρακτηριστικό. Και πιστεύω βοηθάει σε πολλαπλά επίπεδα, όπως το προτείνουν για τους μεγάλους ανθρώπους. Και για το θέμα του Αλτσχάιμερ ακόμη. Να ασχοληθείς με μια νέα γλώσσα, με οτιδήποτε. Η τεχνολογία έχει πολλαπλά ωφέλη, είναι λύση σε πολλούς τομείς. Είναι κομμάτι της ζωής μας, αναπόσπαστο. Σεβασμός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σε λίγο ο Μιχάλης έχει και δημοτικό συμβούλιο να οργανώσει, έτσι. Ναι, τρέχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πω ότι έχω από τη Δημοτική Παράταξη του κυρίου Γιάννη Μαστροκούκου εδώ επιστολή που λέει για το θέμα της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 12 το μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, τονίζουν ότι είναι ώρα εργασίας και είναι αποτρεπτική για τους περισσότερους δημοτικούς συμβούλους. Δεν κατανοούμε, λέει, τους λόγους σας αυτής της επιλογής. Επίσης και η παράταξη Νέα Κάλυμνος του Γιάννη Γαλουζή λέει «Μετά από μεγάλο διάστημα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης έρχεστε στην πρώτη μεικτή διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση να ορίσετε 12 η ώρα, αδιαφορώντας για το αν μπορούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να είναι παρόντες αυτή την ώρα». Βέβαια να πούμε ότι επειδή ήμασταν εκεί τώρα και είδατε και τη συνέντευξη λίγο νωρίτερα Δημήτρη Ροδίτη, Μιχάλη Τσουγκράνη πρωτίστως, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι οι άνθρωποι εργάζονται εκείνη την ώρα και μπορούν να δώσουν τα φώτα τους και να βοηθήσουν στο οτιδήποτε συμβεί διαδικτυακά γύρω από το θέμα της τηλεσυνάντησης όλων διαδικτυακά για τη συνεδρίαση. Το απόγευμα δεν θα είναι εκεί ο κύριος Τσουγκράνης. Ό,τι και αν είναι, πιστεύω θα απαντηθεί και δεν ξέρω τι άλλο έχει γίνει. Δυσάρεστη η τελευταία είδηση, καθώς βρέθηκε νεκρός ηλικιωμένος στην περιοχή Κασόνια, στη θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε εχθές το απόγευμα στην περιοχή Κασόνια στην παραλία. 87χρονος ημεδαπός διακομίστη με στενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βουβάλιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ισορρός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου για νεκροψία, νεκροτομή. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο. Μιλούν βέβαια οι περισσότεροι για ανακοπή. Τι να πούμε, θλιβερό. Αγαπητοί μου φίλοι, η τελευταία είδηση έχει να κάνει με το ρεπορτάζ το οποίο καταγράψαμε, με το απόσπασμα που θα δείτε από την εκδήλωση που έγινε για την αρχιτεκτονική του περασμένου αίωνα στην Κάλυμνο. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τους καλεσμένους και από τις ομιλίες, με πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έδωσαν και γνωστοποίησαν στους παρόντες. Θα δούμε αμέσως τώρα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να ευχαριστήσουμε τους σπόνσορές μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Η ορωέλα ψανόμινη αναγνώριση του Παρθενώνα στην Αθήνα ως κορυφαίο μνημείο παγκόσμιο συνέπεινε στην κυριαρχία αυτής της ελληνικής μορφολογίας. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από μεγαλοπρεπή κλίμακα, απλές γεωμετρικές μορφές, λεπτομέρειες από τους ελληνικούς ρυθμούς, θρανατική χρήση βιώνα και μια προτίμηση τυφλών τείχων. Είναι αυτή η αναζήτηση για αρχαία απλότητα αντιπροσωπεύει μια γενική αντίδραση στη χαλαρή λεπτότητα και τις επιπόλαιες υπερβολές των κυρίαρχων μέχρι τότε ρυθμών στην Ευρώπη. Το παρόν είχε ήδη κατα...
καταργήσει ένας ακαδημαϊκός πλαστικισμός στην Ιταλία, ένα ηρωνικό ροκοκό στην Γαλλία και ένας παλαδιανισμός στην Αγγλία. Ο νεκροσαγγισμός αναπτύχθηκε επίσης ζωηρά στις Ηνωμένες Πολιτείες με εντυπωσιακά παραδείγματα εδώ σε κάθε μεγάλη πόλη και στην Ευρώπη και στη Ρωσία. Στα 1830, με τον πρωτόκολλο του Λονδίνου, αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ελλάδας υπό βασιλική εξουσία. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί μια διπλή πρώτη εμφάνιση σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο ελληνικό κράτος σε όλη τη μακραίωνη ιστορία των Ελλήνων και το πρώτο νέο καθαρά εθνικό κράτος στη γεραιά Ευρώπη. Αυτό ήταν το μεγάλο ζητούμενο του 19ου αιώνα. Σκεφτείτε ότι η Ιταλία συγκροτείται σε αυτή που σήμερα γνωρίζουμε ως Ιταλία κοντά στα 1875 με 1880. Εμείς από το 1830. Στα 1834 η Αθήνα ανακηρύσσεται η πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Οι φιλέλληνες της Ευρώπης και της Αμερικής με ιδεαλιστικό ενθουσιασμό επιθυμούν να την εφοδιάσουν με ένα παρόν αντάξιο του παρελθόντος και της Αθήνας φυσικά και του νέου ελληνικού κράτους. Ανάμεσά τους, πρώτος και πιο σημαντικός, είναι ο Λουδοβίκος ο πρώτος, βασιλιάς της Βαυαρίας, που από τον έρωτά του προς την κλασική Αθήνα είχε μεταμορφώσει ολόκληρο το Μόναχο, την πρωτεύουσά του, σε μια νέα Αθήνα. Ο νεαρός γιος του, ο Όθων, θα αναλάβει τη διοίκηση του νέου βασιλείου. Ο βασιλεύς Όθων μεταφέρει στο κράτος του, νεαρότατος, όπως είναι λογικό και ανθρώπινο θα έλεγε, το πολιτισμικό περιβάλλον της πατρίδας. Αυτό τώρα έχει το παρακάτω που θα ακούσετε μια πολύ σημαντική διάσταση και δείχνει όλο αυτόν τον ενθουσιασμό της εποχής. Το σχέδιο λοιπόν, τα σχέδια θέλετε, για τη Νέα Αθήνα γίνονται πριν ακόμα οριστικοποιηθεί η επιλογή της Αθήνας ως πρωτεύουσας του νέου ελληνικού κράτους. Δύο αρχιτέκτονες από το Βερολίνο, ο Σταμάτιος Κλεάνθης και ο Έντουαρντ Σάουερτ, μαθητές και οι δυο του μεγάλου γερμανού αρχιτέκτονα Καρλ Φρίντριχ Σέγκελ, ήθελαν να συμβάλλουν στην αναγέννηση του ελληνικού κράτους. Έτσι έρχονται μόνοι τους στην Αθήνα το 1831-1832, χωρίς καμιά εντολή, με δικά τους αποκλειστικά έξοδα και συνθέτουν ένα ολοδομικό σχέδιο για τη νέα πόλη που εστιάζει στην αστική της δομή. Προτείνω λοιπόν μια νέα Αθήνα η οποία ήλπιζα ότι θα γινόταν πρωτεύουσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχετε δύο νεαροί αρχιτέκτονες και προτείνουν και σπουδάζουν και προτείνουν μια πρόταση για μια πόλη που δεν έχει γίνει ακόμα. Στη συνέχεια, βέβαια, όλοι οι Γερμανοί που έρχονται μαζί με τον Όθωνα στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια χώρα που τους εντυπωσιάζει με την τρομερή φτώχεια της, τις θανατηφόρες επιδημίες και πάνω απ' όλα με ένα λαό που δεν είχε τίποτα κοινό με τους αρχαίους Έλληνες που είχαν στο μυαλό τους οι Γερμανοί. Που νόμιζαν ότι έτσι ήταν η Αθήνα. Απ' την άλλη πλευρά, οι Έλληνες που υποστήριξη των φιλελλήνων στην Επανάσταση τους έκανε να πιστεύουν και να προσμένουν αυτή την εξωτερική υποστήριξη, νόμιζαν πως με τη βοήθειά της θα έβρισκαν επιτέλους τις ευκαιρίες για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν από την βάση του πρόβλημα πολιτισμικό. Έτσι η Ελλάδα δεν είχε αντίρρηση στην δαχτυλική γερμανική εισβολή, γιατί ο στόχος ήταν κοινός. Οι πολλαπλές και αόρατες πολλές φορές συνδέσεις
Ελλάδα έπρεπε να γίνει ένα ευρωπαϊκό κράτος. Όπως βλέπουμε λοιπόν, η ιστορία νομιμοποιεί την πολιτική δύναμη με κάποιο τρόπο, την πολιτική εξουσία, και η πολιτική εξουσία νομιμοποιεί την ιστορία. Αυτή η αμοιβαία σχέση είναι πολύ ενδιαφέρουσα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Διότι κάθε αρχιτεκτονικό έργο, ιδιαίτερα κάθε δημόσιο αρχιτεκτονικό έργο, παίζει κυρίως ένα συμβολικό ρόλο και δεν είναι απλά μια καταστήμη. Με αυτόν τον τρόπο, ένας μεγάλος αριθμός από τα πλέον σημαντικά νεοκλασικά μνημεία της Νέας Ελλάδας σχεδιάστηκε και χτίστηκε με αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το περιβάλλον. Αυτά λοιπόν τα πρώτα δημόσια κτίρια με τη σειρά τους αποτέλεσαν σταθερές πηγές έμπνευσης για τους Έλληνες μηχανικούς και τεχνίτες που εξάπλωσαν αυτό το νέο αρχιτεκτονικό στυλ σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Το καθεστώς του Όθωνα ιδιαίτερα έριξε το μεγαλύτερο βάρος του ενδιαφέροντος στην αρχιτεκτονική. Τα κλασικά πρότυπα βρίσκονταν στον ίδιο τόπο. Λίγα βήματα πιο πέρα από εκεί χτίζονταν τα νέα κτίρια. Η αρχαία ελληνική τέχνη στην νεοκλασική της μορφή όχι μόνο συνέδεσε το παρόν με το παρελθόν, αλλά έδωσε πόητρο και δόξα στο πολιτικό καθεστώς του νέου ελληνικού κράτους. Σε όλο τον 9ο αιώνα, η αρχιτεκτονική της Ελλάδας, παράλληλα με την πολιτική και γεωγραφική σταθερότητα, εγκαθιστά τις επιλογές της όλο και πιο καθαρά. Οι πόλεις αποκτούν πολεοδομικά σχέδια, που στοχεύουν σε καθαρή οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργικότητα, ενώ η αρχιτεκτονική των δημόσιων κτιρίων αποκαλύπτει η προσπάθεια